Στις νέες μέρες η περιοχή της Κυπαρισίας ανέκαθεν δείχνει την εξωστρεφιά της και χάρη στον εμπορικό κόσμο έχει καταφέρει να κερδίσει και τους καταναλωτές προάγοντας όχι μόνο αυτή την εξωστρέφεια στα λόγια αλλά και στην πράξη. Ο εμπορικός σύλλογος Κυπαρισίας ομολογουμένως κάνει μεγάλες προσπάθειες παρά την οικονομική κρίση. Τα μέλη του εμπορικού σύλλογου θα μας πούνε εδώ, ο Σπύρος Γινόπλος. Καταρχάς χρόνια πολλά. Χρόνια και πώς πάει η κίνηση μέχρι τώρα. Χρόνια πολλά εύχομαι, καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Η κίνηση ακόμα είναι υποτονική από ό,τι βλέπουμε στην αγορά μας. Ελπίζουμε για τις τελευταίες μέρες, όπως γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο, που κατεβαίνουν οι επισκέπτες, οι άνθρωποι από άλλα μέρη που έχουν σχέση με την περιοχή και κάπως εντείνεται η κίνηση. Γενικώς είναι υποτονική μέχρι στιγμής. Ναι. Πάντως ναι, υπάρχει κόσμος γιατί Πάσχα στο χωριό λένε. Έτσι, ναι, αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Βέβαια, φέτος είναι λίγο νωρίς το Πάσχα. Το Πάσχα πάντοτε εξαρτάται από τον καιρό. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ ωραίο καιρό και εύχομαι οι επισκέπτες μας να χαρούν τις ομορφιές της περιοχής μας. Ένας κλάδος που έχει πληγεί είναι και ο δικός σας, της ένδυσης και της υπόδεσης. Είναι ένα πολύ σημαντικό όμως κομμάτι της ελληνικής, όχι μόνο βιοτεχνίας, αλλά και της εθνικής οικονομίας. Είναι ένας κλάδος που μήπως πρέπει να δοθεί λίγο περισσότερη βαρύτητα. Δυστυχώς, είναι ένας κλάδος που έχει νιώσει την κρίση από την αρχή της κρίσης, όχι τώρα, και συνεχίζει να το νιώθει κάθε χρόνο και πιο έντονα. Αν και έχει ισορροπήσει κάπως η κατάσταση τώρα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, βλέπουμε όμως το 18 φέτος ότι έχει μπει πιο δύσκολα, ακόμα πιο δύσκολα. Ελπίζουμε για το καλύτερο, είμαστε αισιόδοξοι, παλεύουμε, προσπαθούμε για το καλύτερο και για τους καταναλωτές και για τις οικογένειές μας. Κοντά μας και ο κύριος Άρης Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα μας πείτε λίγο για τις γιορτές. Έχουμε κόσμο ήδη από τα διόδια, τελευταία ενημέρωση που είχαμε. Θα δούμε τώρα, είμαστε μεγάλο Σάββατο, πάμε προς την Ανάσταση. Καλησπέρα. Ανάσταση και στους εμπόρους όμως, περιμένουν έτσι. Μακάρι, καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Εύχομαι καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι. Υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι το κυριότερο. Τώρα, όσον αφορά τη δουλειά μας, ακόμα τα πράγματα είναι λίγο υποτονικά. Ευχόμαστε λίγο τις τελευταίες μέρες, γιατί ο Έλληνας είναι και της τελευταίας στιγμής, είτε σε ταξίδι είτε στα ψώνια του. Ευχόμαστε λίγο τόπος να στηρίξει ο κόσμος, μάλλον τον τόπο μας, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Η πόλη να στηρίζει την πόλη, ο κόσμος να στηρίζει την πόλη μας. Και να μείνει ο κόσμος εδώ. Γιατί καλές οι γύρω-γύρω περιοχές, αλλά αν δεν στηρίξεις τον τόπο σου, θα πεθάνει ο τόπος σου. Ευχόμαστε σε ένα καλύτερο μέλλον. Είναι λίγο βέβαια νωρίς το Πάσχα. Το καλοκαίρι βέβαια πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Και υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ.